Τελευταία με ρωτάτε όλοι πού είναι το Forester και γιατί δεν το φτιάχνω. Δείτε αυτό το βίντεο για να καταλάβετε τι έχει πάθει και να δείτε πώς θα το φτιάξουμε. Ελπίζω σύντομα. Και θα βγει ξανά στο δρόμο. Βαλβίδα εισαγωγής τρίτου κυλίνδρου, ναι. Στην καλύτερη. Α, τι και στην χειρότερη μπορεί να κατεβάσει ολόκληρο από πιστόνι στον τρίτο κύλινδρο. Τι αυτό λες που τώρα, μωρέ. Τόσο πολύ. Από ναι, τι. Γι' αυτό έχω τα βίντεο για να βλέπω τα νιάτα μου. Εδώ έχει μπουζί. Και πώς ήρθα χωρίς μπουζί. Έτσι και εδώ στο κύλινδρο δουλεύω. Τι λες τώρα, ρε. Αυτό. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτό εδώ γιατί το βγάζουμε να έχουμε λίγο χώρο. Γιατί κατεβάσουμε μοτέρ. Δηλαδή. Σίγουροι και δύο. Αν τρίτη εξάπληση να κατεβάσουμε μοτέρ. Καλημέρα μάγκες. Λοιπόν, Σάνι και Forester. Το Forester εδώ και καιρό που έχετε το δείτε, λίγο καταθέσει πινακίδες γιατί δούλευε τρικύλινδρο. Δεν ξέρω τι είναι, μπορεί να είναι καμένη βαλβίδα από το υγραέριο. Γιατί όταν έχει υγραέριο οι βαλβίδες μετά από καιρό τα φθήνουν και επειδή αυτό έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα υγραέριο, μπορεί να έκαψε βαλβίδα ή κάποιο έδρανο, θα δούμε. Οπότε θα πάει μεκάνικα σήμερα. Τώρα του βάλα μια. Έχω να το βάλω μπρος πολλούς μήνες. Θα φτιάξουμε. Άμα πάει μεκάνικα και χρειαστεί να βγάλουμε κεφαλάρια, θα φύγουν όλα από εδώ. Οπότε το κάνουμε ένα πλύσιμο, ένα καθάρισμα, ένα σημάζεμα το μηχανοστάσιο, να μην είναι έτσι χάλια. Και θα φτιάξουμε το air condition που το έχω σώσει εδώ και 2 χρόνια δουλεύει. Βλέπετε σιγά σιγά χάνει φρεών, αλλά το GW Weld, η κόλλα 2 συστατικών έχει κάνει δουλειά, έχει κρατήσει. Έβαλα τώρα μια μπαταρία η οποία δεν είναι και πολύ καλή. Αλλά για να δούμε, θα πάρει μπρος. Για να δούμε. Οπα. Κι όμως πήρε. Πήρε να δουλεύει τρικύλινδρο. Αλλά τουλάχιστον πήρε. Ωραία. Οπότε, άρε φορεστεράκλα. Το πηγαίνω μηκάνικα, το φορτώνω σε λίγο και πάμε μηκάνικα. Το βλέπετε ότι τρέμει. Φαίνεται. Μπερδεύει. Κατά τα άλλα δουλεύει ok. Θα δούμε τώρα, μετρήσουμε μια συμπίεση στην αρχή σου μηχάνικα και βλέπουμε. Εδώ μαζέψει το κόσμο όλο, θα πετάξει τα παιδιά σου. Αυτά παιδιά να τα αδειάζετε. Ποιο μιλάει τώρα, εγώ δεν τα αδειάσα. Γιατί μαζεύονται, γίνονται σαπίλα. Σαπίζουν και τρώνε και τα σίδερα μαζί. Θα φυσήξουν εκεί η μηχάνικα. Οπότε παίζει να γίνει full restoration και μετά άμα το φτιάξουμε θα πάει και ένα βάψιμο και να ξαναβγεί. Βάλω πινακίδες γιατί είναι από τα πιο ασφαλή και πιο οικονομικά αμάξια μου με το υγραέριο. Το σάνι παιδιά. Μπήκαν τα καθίσματα. Είναι πολύ άνετα, θέλουν πλύσιμο βέβαια. Εδώ είναι σκισμένο, πρέπει να το προστατεύσω κάπως, θα δω τι θα κάνω για να μην διαλυθεί. Μπορεί να βάλω μια ταινία από πάνω τώρα πρόχειρα. Θέλουν ντύσιμο. Αλλά από θέμα άνεσης είναι απίστευτα. Είναι και bucket, σε στηρίζουν καλά. Είναι ίσιο, ευτυχώς. Εκεί έβαλα τη Ραφαέλα στο καθισματάκι. Πάνε και με το πίσω το ίδιο χρώμα. Αλλά πρέπει να αντίσουμε αυτά τώρα. Τζάμπα αντίσαμε τα άλλα. Λοιπόν, μάγκες, καλημέρα. Το φορτώνουμε. Πρώτη φορά το φορτώσει έτσι, να ξέρετε. Κώστας. Κώστας. Καλημέρα, Κώστα. Παιδιά, είναι ο νέος μας συνεργάτης. Οδική βοήθεια. Το τηλέφωνο είναι αυτό. Όποιος θέλει Θεσσαλονίκη. Οικονομικές μετακινήσεις μέσα στην πόλη και εκτός, πας έτσι, παντού. Παίρνετε ένα τηλέφωνο και σας κανονίζει. Από πίσω από το Forester θα πάει και για βάψιμο μετά μάγκες, θα γίνει κουκλάκι. Το μοτέρ θα γίνει καινούριο, το σασί θα γίνει καινούριο, μέσα είναι σε καλή κατάσταση. Ήταν σε άψογη κατάσταση και λίγο τα καθίσματα τα ταλαιπώρησα εκεί με τις μεταφορές στα μοτέρ. Αλλά είναι εργάτης, σκληρός. Σκληρός. A few moments later. Μπαμ μπαμ, ήρθε. Το tanks, πιο μεγάλο το φορτηγό σου είναι. Λοιπόν, ξαναλέω παιδιά, τα νούμερα είναι εδώ. Στη Θεσσαλονίκη, άμεσα. Όπου θέλετε και εκτός. Και από εκτός εδώ. Έτσι. Ναι, παντού, τα πάντα όλα. Εντάξει. Όλη την Ελλάδα. Τα πάντα όλα παντού. Το αμάξι μου αξί δουλεύει παιδιά, απλά κάνει αριθμίες. Το ακούτε, δουλεύει τρικύλινδρο.
Οπότε κάτσε να δούμε τώρα τι σκάτα θα κάνουμε. Μέσα ποιος είναι? Μέσα. Γιατί κάνεις τώρα εγώ? Θα σας διώξω το μαγαζί. I'm in love. Καλό, ε. With the coco. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. Φίλε. Τι? Τι δες πινακίδα? Χαλασμένη, τρίφια εξάρνηση. Χάλασε. Τρίφια εξάρνηση. Ωραίο, ε, πού να το δεις το δρόμο, μαλάκα. 500 άλογα. Δεν είναι μόνο τα άλογα. Δεν πατάει κάτω αυτό. Απ' τις 1500, μπαμ, έτσι, κραπ. Τέλος, γεια σας. Γεια σας. Η ροπή είναι μέχρι, ναι, ηλεκτρικό. Αν τα χτυπάει ηλεκτρικό, ας πούμε, με αυτό που είδα εγώ σε μοτέρ εσωτερικής καύσης. Δηλαδή, κάποιο άλλο μοτέρ εσωτερικής καύσης, όλα αυτά που έχω κάνει review, α, και το πορσικό που έκανα τώρα, το 992. Ναι, και εκείνο χτυπάει, δηλαδή με το πώς βγάζει τη ροπή. Από τις 1500 που καταφέρει φίλε από τις 2000, μπαμ, γεια σας. Δηλαδή λες και δεν έχει μοτέρ να κάνει την καύση, να κάνει. Πολύ ωραίο. Πολύ καλό. Θα πάρω να το μεγαλώσω. Θα πάρεις να το μεγαλώσεις. Δηλαδή πόσο ας πρέπει να σπίσεις τα μούσια σου για να μεγαλώσεις? Σταμάτα. Φέρεις το φόρεσε. Τώρα φέρω τώρα το φόρεσε. Παίρνει μπροστά. Δουλεύει κανονικά. Κανονικά. Σαν μπόξερ κουτσόμπο. Λίγο παραπάνω, σαν να έχει πολύ ασύμμετρο χταπόδι. Να κάνει έτσι. Έχει μικρότερη διατομή η δεξιά μεριά. Ναι. Μεγαλύτερη η αριστερή. Ή δεν δουλεύει κάποια βαλβίδα σου. Αυτά μου αρέσει. Αυτά. Άρα πέρα, μετράμε συμπίεση πρώτα. Ε. Ναι, ή θα κατεβάσετε μετά και μετά με τη συμπίεση. Είμαστε ανάποδοι. Αν μετρήσουμε συμπίεση, δεν γίνεται. Εντάξει, εντάξει. Μπορούμε να ρίξουμε το μοτέρ κάτω και να βάλουμε μετά κάτω με μια μπαταρία. Μου αρέσει. Ναι, τέτοια λέει. Η πόντι. Η πόντι. Όλοι πόντι εδώ. Γυρνάνε, πώς λένε, γυρνάνε το τραπέζι για να ξεκδώσουν τη λάμπα. Σωστό, για αυτό. Τέσσερις από κάτω κρατάτε. Εν τω μεταξύ είναι πολύ απλό, έτσι. Εμείς θα μετρήσουμε συμπίεση γιατί. Για να δούμε απλά ποιος κύλινδρος έχει κάποια βαλβίδα. Να δούμε αν όντως είναι. Να δεις αν όντως είναι διαρροή από εκεί, ρε φίλε. Να δούμε αν όντως είναι από συμπίεση. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι, άκου, πολλαπλασιαστή και μπουζοκαλώδια και μπουζί άλλαξα. Αλλά κάνε μια μέτρηση έτσι για το γαμό. Τα καλά δεν είναι τον κάμερα. Το άκουσε ο. Ο Μιχάλης και τι είπε? Λέει στην καλύτερη περίπτωση να έχει κάψει βαλβίδα. Ναι. Στη χειρότερη. Ναι, είπε και κύλινδρο και ποια βαλβίδα. Και στη χειρότερη εισαγωγή. Πάση πιστόνη. Βαλβίδα εισαγωγή τρίτου κυλίνδρου. Ναι. Στην καλύτερη. Α, τι και στη χειρότερη μπορεί να έχει κατεβάσει ολόκληρο από πιστόνη στον τρίτο κύλινδρο. Τι λες τώρα, μωρέ. Τόσο πολύ. Από τι? Ο Κώστας όμως είναι το αυτή, δεν είναι ο Μιχάλης. Και εδώ, στον τρίτο κύλινδρο. Εγώ είμαι και λίγο κουφάλα, δεν ακούω καλά. Πώς είναι? Βάλε το μικρόφωνο σου εκεί μέσα να δεις. Εγώ ξέρω ότι ο Κώστας είναι το αυτή. Ναι, αφού μου μιλάει. Γιατί δεν έφερε την κάμερα να δούμε? Τι να δούμε? Την καλή που έχω εκεί μέσα. Που πιάνει και πλάγια αυτά. Να δούμε μέσα τι γίνεται στο πιστόνι. Με τον μπουζί. Από τον μπουζάκι θα δούμε όλα μέσα. Την κάμερα δεν είχα, μαλακία δεν έφερα. Όχι, αλλά πετάω τη φέρω. Φίλε, πιάνει και πλάγια και τα είναι αντιγιά. Ξεκούμποσε κιόλα. Ρόμπα ξεκούμποτη. Σταθερή μπαταρία, αρέγκαραν. Πάντα. Για να μπορεί να κάνει εύκολο swap, φίλε, στα pit stop. Από το ένα μάξι το άλλο. Καλά που είναι ο Χουλάκης και μα στέλνει να μου στείλει κι άλλοι. Σιγά-σιγά σε λίγο θα έχω σε όλα, παιδιά. Σε όλα αυτά, παπουτσιών. Έτσι. Και λίγο θα έχει την μπαταρία του Χουλάκη. Ναι, θα έχω λίγο μπαταρία, λίγο μοτέτρο στην μπαταρία μου. Κάτσε γιατί μου το αλλάζουν τώρα. Μου λέει το αμάξι δεν έχει τίποτα. Και ότι θέλει ρύθμιση βαλβιδών, λέει. Μπορεί να θέλει και μια ρύθμιση. Αριθμίζονται δηλαδή σε αυτό, δεν είναι υδραυλικέ. Από ό,τι το βλέπω, εγώ το βλέπω ύψιλον G201, το παλιό με τα κοκοράκια. Το παλιό με τα κοκοράκια είμαστε. Άρα πρέπει να τα είσαι τα κοκοράκια. Ή να φε καμιά κότα εδώ να ζευγαρώσει. Να βάλουμε κοκόρια μέσα εδώ, αμαλώνουνε. Να ζευγαρώσει με κότα. Εγώ βγάζω τρίτο κίνητρο με τρει με τη μία τρίτη. Κατευθείαν, ναι. Μηδέν. Μπαμ, γεια σα. Τα άλλα δεν βγάζουν μπουζί καν. Περίμενε. Are you ready? Περίμενε. Έτοιμο. Όχι. Για κάνε. Πόσο το βίδωσες? 12. 12 τι, σε PSI? Σε PSI. Δεν σε PSI. PSI, μάλλον. Κατώνε. Με τι συγγίζεσαι, με πάω. Έλα, κατώ. Όλα τα δικά μου έχουν PSI, γι' αυτό. Μια χαρά. 190, 60, 70, 180. Ο τρίτος έχει. Ο τρίτος είναι πιπηλέ. 180 συμπίεση, φίλε. Πάλι έπεσε έξω. Ούτε το τέτοιο δεν είναι. Εγώ έπεσε έξω. Από τα λίγα συμπαρού που χαλάει άλλο κίνδυνο. Ναι, όντως. Από τα λίγα σου δεν χαλάει κανένα τώρα, θα δει. Και τώρα. Και γιατί δεν τρικλινδρίζει. Τα κατουράει τώρα κάνα μπέκ. Ρύθμιση βαλβίδων. Α, μπέκ δεν είδα, παιδιά. Αλλά όχι, στο υγραέριο το κάνει. Και χειρότερα. Είδε, κάναμε ήδη διάγνωση. Αφού το κάνει και με υγραέριο, δεν είναι μπέκ. Άμα δεν βγάλει από εδώ μπουζί, δεν μπαίνει αυτό, ε. Όχι, έχει μπουζί πάνω, ε. Εντάξει, συμβαίνει στι καλύτερε οικογένειε. Τι έτσι έκανα. Αλλά κοιτάξτε, επειδή πάντα εγώ έχω μια τέτοια με τα ρωτόρια που είχα μπλέξει ότι. Καλή ώρα. Ότι έχεις σπίθα,
αέρα και καύσιμο. Okay, το αέρα αναγκαστικά θα μπει. Οπότε σπίθα και καύσιμο. Τη σπίθα την τσέκαρα αλλάζοντας αυτό εδώ πέρα, πήρα επιτόπου το, άλλαξα πάνω, δεν άλλαξε τίποτα. Άλλαξα, ναι, τα μπουζοκαλώδια είναι καινούρια, τα είχα αλλάξει, οπότε δεν πιστεύω να χάλασε ένα τυχαία. Μπουζί, είπες, έβαλα. Μπουζί έβαλα, αλλά ήταν τα βρώμικα πάνω, όχι τα καλά μέσα θα βάλεις. Έβαλε καινούργια χαλασμένα. Ρε, τα άλλα ήταν καινούργια που είχα και έβαλα μεταχειρισμένα. Εντάξει, τώρα ξαναπέτυχα στον κύλιδρο τον άλλο να. Τέλος πάντων. Για πρόχειρα τα έβαλα, ρε μαλακά. Δεν άλλαξε κάτι, άρα λέω σπίθα δεν είναι. Καύσιμο, γύρισα υγραέριο. Λοιπόν, γράφουμε. Δύο. Βάρεσαι τώρα και θα πει. Ναι, εντάξει, άντε, δώσεις. Άστο. Αυτός 190 πήγε. Μια χαρά κι αυτός. Θα έχουν συμπίρες τώρα και θα σας πω, άντε, βρείτε τι είναι, να φύγω, να το βγάλω. Βαράω, μπαίνω μέσα, κάνω ανάκληση πινακίδων. Αν το είχαμε αφήσει, συμφωνείς, μας λέμε τώρα όλοι, ότι αν το είχα αφήσει στο Μιχάλη θα έχει κατεβάσει τη Δημοτέρ χωρίς να δει τι είναι. Ερασιτέχνες πριν. Όχι, φτιάχνεται με τα μπόξερ αυτός, με τον έδω καιρό. Του πήρα και τη χαρά, δεν έβαλε αυτό στο μπόξερ στο δικό μου. Εγώ θέλω να κατεβάσω ποτέ. Ακούς. Για να βγάλεις τα μπουζί είναι πιο δύσκολο τώρα να κατεβάσουμε. Του έδωσα χαρά, δεν του έδωσα τη χαρά που το έβαλα εγώ το μοντέρ πάνω με ο Μιχάλης, ο Στέριος. Έλειπε εκείνη τη μέρα και δεν πρόλαβε να έρθει. Γιατί είχε γκαβλώσει. Μου λέει: θα έρθω να βάλω μπόξερ, μου αρέσει. Πάω πάνω. Και, δεν, και τώρα θέλει να κατεβάσει και να ξανανεβάσει. Είναι ωραίο, είναι το χαίρεσαι. Είναι... Ναι, όντως, εγώ το ευχαριστήθηκα στο δικό μου. Και με τον τηλί που έχω κάνει όλα τα παλιά τέτοια. Είναι πανεύκολο. Χαίρεσαι, ναι, είναι... Σαν μηχανικός, δηλαδή. Εντάξει, δεν είμαι μηχανικός. Πήρα το πτυχίο, ξέρω. Αλλά το ευχαριστήθηκα. Δηλαδή ήταν case study πώς να κάνεις ένα απλό μοντεράκι, ας πούμε. Δεν είναι απλό βέβαια, είναι αλλά. Είναι κάτι που πρέπει να ξεκινήσει κάποιο. Δηλαδή, ένα ανέβα κατέβα, αν θα το κάνει εδώ. Θα χαρεί και μετά θα θέλει ένα εκεί. Θα απογοητευτεί! Όταν θα δει μετά τα υπόλοιπα. Θα απογοητευτεί! Θα τα παρατήσει! Θα τα παρατήσει! Καλά, μα βγάλουμε συμπίεση και κάνουμε παρατήσει. Μιχάλη, αυτός τώρα ποιος είναι. Πώς πάνε, 1, 2, 3, 4. Γιατί δεν θυμόμουν πώς θα είχα σημειώσει κιόλας το. Είχα δει και μετά σημείωσα τα καλώδια. Οπότε να βάλω την πλεξούδα τώρα. Ναι. Λέω κάτσε να δω πώς τα έχω βάλει. Είναι 1, 2, 3, 4. Καλά στα πάει αυτά. Άρεσε μπαράκλα. Ναι, και μετά τι σκατά, ρύθμιση. Αλλά η ρύθμιση Βαλβίρου δεν θα φαίνονταν στη συμπίεση. Θα φαίνονταν. Μπορεί και να μην φαίνεται ιδιαίτερα. Και τι θα κάνω τώρα, τυχαία θα ρυθμίζω ότι να είναι. Εντάξει, μια ρεύμα Βαλβίρου είναι σημαντική. Και πώ κάνει τώρα η Βαλβίρου εκεί που είναι. Αυτό θα κατεβάσει γιατί κάνει από κάτω. Μοιάζει τα καπάκια. Εγώ θα κάνω εκείνο θα κάνω. Τα μπουζί αυτά είναι τα χάλια, παιδιά, να βάλουμε τα δύο τα σωστά και. Θα κάνω από εκείνη εκεί πέρα ρεύμα Βαλβίρου και εσύ θα κάνει αυτή. Η μία είναι εύκολη. Έλα. Διαφορά χεριού. Εντάξει, τα κάνω. Δεν μου λέτε, μόνο στο χέρι, μόνο στο χέρι έχετε διαφορά. Στο τέτοιο είμαστε ανάποδα. Καλό. Καλό. Well played. Well played. Έτσι πρέπει. Για πάμε. Άστο. 80. Και αυτό έχει. Έλα. Ένα έμεινε. 25% πιθανότητες έχω. Πάμε στο 4. Και ο 4 καμιά φορά. Έχει, ρε. Εντάξει, άρα γλιτώσαμε. Μαλάκα, είναι αθάνατο. Ξέρετε πόσα χιλιόμετρα έχει το μοτέρ. Πάλι θα έβγαζε χαμηλή συγκλήση. Ακούς, ξέρετε πόσα χιλιόμετρα έχει. 450.000. Μια χαρά. Το μοτέρ αυτό, με υγραέριο από τα 100. Τα 90. Μια χαρά είναι, πάνε μίλα της. Αν δέχουν, όταν είναι σωστά... Μια χαρά είναι, πάνε μίλα της, λέει. Άμα έχεις 300.000 χιλιόμετρα με αέριο, σίγουρα θέλει να ρέγουν από μίλα της. Έχει γίνει ποτέ. Εγώ δεν έκανα τουλάχιστον στα τελευταία... Πόσο το πήρα εγώ, 390. Το έκανα 60. Κάτι τέτοιο, ξέρω, δεν θυμάμαι. Okay. Γι' αυτό έχω τα βίντεο για να βλέπω, τα νιάτα μου. Εδώ έχει μπουζί. Και πώς ήρθα χωρίς μπουζί. Έτσι, και εδώ έχει τρικλίνο, δουλεύω. Τι λες τώρα, ρε. Έτσι. Γι' αυτό το λέμε 3 λίτρα. Όχι, γιατί γαμήθηκε για να το βγάλω, δεν έβγαινε. Α. Δεν το βάλει. Το ξεβίδωσε. Δεν έβγαινε. Όχι, ρε, δεν έβγαινε επί. Η πίπα. Αυτό. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτό εδώ γιατί το βγάζουμε, να έχουμε λίγο χώρο. Γιατί κατεβάσουμε μοτέρ. Δηλαδή. Σίγουροι και δύο. Αν τρει μια εξάπτωση, θα κατεβάσουμε μοτέρ. Έτσι γίνεται, φίλε. Πονάει πόδι, κόψει πόδι, βάλει και άλλο χέρι. Βάλει τρίτο πόδι. Ρε, εσύ έχουμε ένα μοτεράκι κάτω, κάτσε το σπρώξουμε. Τι μοτέρα έχει. Έχω κι εγώ ένα, ρε. Βάλουμε το τούρμπο. Α, και όποιος προλάβει. Πολύ καλά πάει αυτό. Αυτό έχει και αράχνες πάνω. Δεν έχει δουλεύει ποτέ. Έχει φωλιά αράχνες μέσα, γι' αυτό δεν. Όντως.
Μαλάκες, έχει κάτι. Παιδιά, έχει πάνω κάτι χνούδια. Άστα, άστα, φαίνεται χωρίς. Τώρα κάνει focus το. Έχει πάνω κάτι φλόκια. Φλόκια, σε δες. Αυτά. Βάρα. Για, δώσε. Άστο. 200. Άστο. 200. Ωραία, καλά πήγε αυτό. Συμπίεση έχουμε. Άρα. Άρα ψαχνόμαστε. Ρεγκούλη Λιβαδίδη. Καλά πήγε αυτό. Δεν μου λες, άμα κατεβάσουμε το ξαναβάλω, λες να δουλέψει. Μήπως είναι σαν το. Εγώ είμαι υπολογιστάκια, ξέρεις τεχνικός. Κάνεις reboot, σβήνεις και να ανοίγεις. Μήπως κατεβάσεις και να ανεβάσεις να λειτουργήσει. Εντάξει. Πρέπει στη σπίτα να μου θα γίνει εδώ. Στην πλαστική ρε μαλάκα, θα δει κάτσε. Πλαστική είναι. Θα σε χτυπήσω. Δεν είναι πλαστική. Θα σε χτυπήσω. Πλαστική είναι ρε μαλάκα. Πλαστική είναι. Μήπως θα σε χτυπήσω εγώ. Πλαστική είναι. Καλά αλήθεια. Πλαστική είναι ρε. Ελάφρωμα ρε μαλακά. Βασάνο. Εκεί πάνω στο GB World. Το GB World δεν είναι αγώγημο να ξέρεις. Εκεί στο δυναμό γίνει καλό το. Θα δώσεις παραπάνω ρεύμα. Βάτω εδώ. Δεν θα κάνει. Θα γίνει πανηγύρι. Για να δούμε τι θα δούμε. Εσύ τα άλλαξα σου λέω. Τα πρώτα πράγματα τους έκανα. Πάλι. Εντάξει, περίμενα. Κάτσε να δω λίγο. Εδώ που δεν θα κάνει σώμα. Αν σπερδιρίζει εδώ, έχουμε άλλο θέμα. Α, να λες Μπαρχιλόνα. Για πάμε. Αυτό βαράνε. Σπερδιρίζει και αυτό βαράνε. Πρακτική το μάχημα. Τώρα εδώ πέρα βαράει έτσι. Χωρίς γύρωση. Βάλ το πάνω, ναι, βάρα. Περίμενε. Βάλ το στο δάχτυλο. Ναι, όχι. Τόσο, ναι. Τόσο μου κόβει. Τώρα βαράνε εδώ πάνω που είναι στον αέρα. Βαράω. Όχι. Τώρα βαράς. Τι έγινε. Αυτό, α, αυτό κάνει άρκε εδώ. Τα άλλα δεν βαράνε ρε, άρα, άρα τι είναι μεταλλική είναι. Άστο. Πώς βάλεις πάνω στο πλαστικό. Γιατί δεν είναι πλαστικό. Βάλε μαγνήτη και εσύ τόσο. Βάλε μαγνήτη ρε. Γιατί άμα είναι αλουμίνιο έρθει μαγνητήσει. Όχι, αλλά τι. Αλλά κι όμως είναι πλαστικό. Πλαστικό είναι ρε. Αυτό γιατί βαρούσαν όμως. Αυτό έκανε άρκε εδώ, στη βάση το είδα. Για βάρα. Τι παίζεις τόσο τζούκου τζούκου εκεί. Το λευγέ. Όχι, δεν παράει κανένα. Όχι, μπλε. A few moments later. Συμπίεση έχει και βραχύκλωμα δεν έχει. Ωραία. Καλά πήγε αυτό. Κατεβάσουμε τώρα. Κατεβάσουμε κινητήρα, τι θα κάνουμε. Αφού ψήνεις. Θα είχαμε κατεβάσει μέχρι τώρα πάντως. Εσύ, γιατί να κατεβάσω κινητήρα αφού τη στιγμή που είναι καλά. Νομίζεις. Θα είχαμε κατεβάσει κινητήρα. Θα είχαμε κάνει ρεύμα να βάλουμε εδώ, θα το είχαμε ξαναρεβάσει και θα έφευγε. Άμα ήταν γιατρός, έχω αριθμίες. Αντί για καρδιογράφημα, του βγάζει την καρδιά. Επέμβασε να την έβλεπε έτσι, να χτυπάει. Εντάξει, είναι καλή φάση. Ξανά μέσα. Τρία εδώ, Ιακούμπ και ο. Άλλο που είπε, Ιακούμπ και ο. Και ο Σπυρού. Πώς λέγονται εδώ πέρα. Συστάζ. Ναι. Ο Μιχάλης λέει ότι θέλουν ρεύμα βαλβιδών. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Θα τα δούμε όλα τώρα. Α κλείσουμε σιγά σιγά κάποια δεδομένα. Άλογα, πώς θα μου βάλεις, πού θα το βάλεις. Άλογα, από την εξάντα από πίσω. Εντάξει, εντάξει. Μπαίνει πιο εύκολο πίσω. Από πίσω μπαίνει. Έτσι, φεύγει. Λείπαν συνάξει, θα μπει όλο το λόγο. Τη αλήθεια, ήταν μπουζάκια, φρεσκαδούρα. Τώρα με αλλάξει να βάζω τα μπουζάκια δικά μου, να τα χαλασμένα καινούρια και να έβαλα και τα άλλα που ήταν χάλια και να τα χαλασμένα και εκείνα. Τώρα τι να σε πω. Τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Μοτέρα θα κατεβάσουμε. Το ρωτάω την αρχή. Το έχουμε χαλάσει τον τέτοια καημό κανικά. Πάλι το πιο εύκολα διάλεξε από εδώ. Φλόρο! Και τώρα βελούδο. Βελούδο. Βάλει την πλαστική εισαγωγή του κάτω μαγνητή. Φαγόφιλες. Τώρα που. Χάλασε. Μπαταρία. Τι. Ναι, ναι. Περίμενε. Περίμενε. Πόλος. Πάντα έχει σφιγμένο πόλος ο. Μα είπαμε είμαστε για pit stop. Πάμε. Το ξέρω, αλήθεια. Το ξέρω, το βλέπω. Και δεν θα κατεβάσω ποτέ. Ρε μαλάκες, έχω φάει 6 μήνες. Εντάξει, αλλά δουλεύει μαλάκα. Έτσι δουλεύανε κάθεν. Θέλει ρέβουλα. Εντάξει. Αυτό που κουνάει θέλει ρέβουλα. Οκ, ωραία, θα το αφήσω να το ρυθμίσετε. Είναι μανίκι, τι.
Εσύ θα κάνεις αυτό, εγώ κάνω τέλος. Ναι, φιλένε. Δεν κατεβάζει, τραυματίστηκε. Το είδατε όλοι, η φάση. Βαρ! Θέλω βαρ! Θέλω βαρ! Την κάμερα, έλα, πού είναι η κάμερα ασφαλείας, θα το δούμε το βαρ. Τι τραυματισμός ήταν. Μαλάκα, είναι δυνατόν. Τέσσερα χαλαμπέρα μπουζί. Άκου, τα τέσσερα που είχα βάλει ήταν καινούργια σου. Τα είχα βάλει πριν από. Και ουσιαστικά τώρα που το σκέφτομαι, τα έβαλα μετά από λίγο, άρχισα να κάνει μαλακίε. Μου έχει τύχει ελαττωματικό σερό τώρα. Τα βάζω καινούργια πάνω και το αμάξι έτσι. Λέω ρε φίλε, τα αλλάζω. Αλλά και βρίσκω το ένα το λάθο. Είναι μια εταιρεία που δεν τη βολεύουμε, δεν μα αρέσει πολύ. Και δεν τη βολεύουμε καθόλου. 4 στα 4. Και πήγα και πήρα από ένα κουβά του Τρακατέλη εκεί ήμουνα, τέσσερα άλλα, ίδια κωδικό βρήκα, που τα είχε και πεταμένα. Ωραία, καλά πήγα. Με την τύχη μου. Δες εδώ. Βελούδο. Βελούδο. Εντάξει, απ' τη μία χαίρομαι. Απ' την άλλη, θα το είχα το αμάξι τόσο μήνες, τόσους μήνες. Ναι, είχα. Ρε, την μπέμπαξε στη βενζίνη, έχω φάει. Έστω κιόλας. Καθάρισε. Ούτε τρέμει. Ναι, αλλά είναι μια χαρά, έχει κυκλοφορεί τα μάτια. Άνετα. Έχει κάνει 300.000 χιλιόμετρα. 450. 350. Ωραία, δύο. Κοίτα, Άριο. Πάρα, μπήκε. Και δεν θα κατεβάσουμε μοτέρ. Ρε, πού είναι το μοτέρ. Ωραία, αφού θες να κατεβάσει μοτέρ. Τι έχω να του φέρω να κατεβάσει μοτέρ, το δεύτερο. Θες να ανεβάσει το skyline. Όταν με το καλό έρθει. Ανέβασμα. Το γαμμένο, δεν πεισοφάει με τίποτα. Σβήσει. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά. Το είδατε κι εσείς τι παίχθηκε τώρα με το Subaru. Εγώ θα θυμίσω ότι στο βίντεο που, γιατί νιώθω λίγο άσχημα, περίεργα, χαζός, ξέρω εγώ. Στο βίντεο που, το παλιό, θα δω αν μπορούσα να βρω τα πλάνα για να τα βάλω. Το πρώτο πράγμα που πήγε το μυαλό μου ήταν σπίθα. Λέω σπίθα ρε φίλε, παλαιοπισταστής μπουζί. Αλλάζω τα μπουζί. Καινούργια έβαλα. Και αλλάζω και παλαιοπισταστή. Ή μάλλον τα μπουζί που φορούσα ήταν καινούργια, ήταν με ελάχιστα χιλιόμετρα. Και για τσεκ να φύγει από το μυαλό μου, έβαλα τέσσερα από το Τρακατέλη που βρήκα από τα μεταχειρισμένα που είχε εκεί πέρα. Ξέρετε, τα βγάζουν, ας πούμε, δουλεύουν τα. Και έπεσα από τα χαλασμένα που ήταν τα δικά μου, πάλι σε χαλασμένα που ήταν του Γιάννη. Τέλος πάντων, τι να πω. Είναι κλασικές περιπτώσεις με γκαντεμιά πάνω στην γκαντεμιά. Είχα καινούρια μπουζί που βραχυκυκλώσανε, γιατί σα λέω τα είχα αλλάξει πριν από ελάχιστα χιλιόμετρα. Βραχυκυκλώσανε ή χάλασε και τα τέσσερα τυχαία που πήρα το Γιάννη και εκείνα χαλασμένα. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Βάλαμε μπουζί και το αμάξι έστρωσε. Και προλαβαστή είχα αλλάξει, αν θυμάστε, είχα τρέξει, είχα πάει. Τέλος πάντων, τι να λέω, περίεργη φάση. Ρεζίλια, ξεφτύλια. Τέλος πάντων, αφού το φτιάξαμε και γλίτωσε το αμάξι, το κατέβασμα και οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, το βγάλουμε στην κυκλοφορία τώρα, το σμαζέψω, το πάω για ένα βαψιματάκι και θα είμαστε καλά. Χαίρομαι από τη μία, από την άλλη σε λέω νιώθω λίγο χαζός και περίεργο. Μαξιτό σειρά έχω πίσω με περιπολικό, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Επίσης, νιώθω χαζός άλλες δύο φορές, γιατί τόσους μήνες που δεν κυκλοφορώ το Forester και το έχω παρατημένο εκεί πέρα, το οποίο είναι με υγραέριο και καίει, παιδιά, 11-12 λίτρα υγραερίου στα 100 χιλιόμετρα με 0,70 φεύγα, 0,8 το υγραέριο. Είναι 8 ευρώ σχεδόν, 8,5 ευρώ. Ακόμα και το Sunny, το οποίο καίει 8 λίτρα βενζίνης με 9. Η βενζίνη είναι 70, όμως 1,80 σήμερα. Καίει σχεδόν 13-14 ευρώ. Και στα 100 χιλιόμετρα το Sunny. Και το Forester με το υγραέριο καίει 8 ευρώ. Δηλαδή, είναι φοβερή οικονομία του κόστους του υγραερίου. Είναι το σχεδόν 2,5 φορές κάτω. Και τόσο καιρό που είχα την Μπέμπα, 2 μήνες, 3 που κυκλοφορούσα, τι 3 μήνες, Νοέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, μέχρι τον Ιανουάριο. Τις βενζίνες που πλήρωσα με την Μπέμπα, η οποία καίει 12 λίτρα βενζίνη. Δηλαδή κάθε μήνα φεύγανε 4 εκατοστάρια βενζίνες με την Μπέμπα, γιατί έχω κάθε μέρα
χιλιόμετρα για τη μικρή. Φανταστείτε τι λεφτά έχω κάψει τζάμπα στην BMW, τα οποία θα μπορούσα να έχω το Forest Air μου και να είμαι με γραέριο οικονομικός. Για ένα μπουζί. Αλλά αυτό συμβαίνει. Διάγνωση λάθος συμβαίνει. Έπεσα σε εγκαντεμιά. Τι να πω, πραγματικά ντρέπομαι. Πραγματικά. Καινούρια μπουζί, χαλασμένα και τέσσερα τυχεία μεταχειρισμένα που δοκίμασα και αυτά χαλασμένα. Θα μου πεις γιατί δεν παρήγγειλες καινούρια. Είχα πει το Τρακατέλη και δεν είχε τίποτα παράδομο. Λέει θα έρθουν αύριο και αυτά. Και λέω εντάξει, ρε φίλε, θα δοκιμάσω τέσσερα τυχεία από αυτά που έχεις. Δηλαδή θα φανεί άμα είναι τα μπουζί, άμα κάτι αλλάξει. Και δεν είχε αλλάξει τίποτα αυτό. Δηλαδή θα τρελαθώ πραγματικά. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό. Ότι έχω χάσει τόσους μήνες, τόσα λεφτά για ένα μπουζί. Που τελικά τα μπουζί κάνουν 3 ευρώ το ένα, παιδιά. 2,5 ευρώ το ένα, συγγνώμη. Για 10 ευρώ. Τέλος πάντων. Χαλάρωση Κανιόγλου, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Μάθημα να παίρνουμε όλοι. Και εγώ τώρα για μια ακόμα φορά. Άλλη φορά τριπλό τσεκάρισμα τα μπουζί. Όταν κάτι μου λέει ότι είναι μπουζί. Γιατί το πρώτο πράγμα που είχε το μυαλό μου ήταν ανάφλεξη. Μπουζί πολλαπλασιαστή. Τα μπουζί είναι κάτι φθηνό και λέω θα δοκιμάσω ρε φίλε. Απλά δεν τα άλλαξα γιατί μόλις τα είχα πάρει τα άλλα. Πάλι σε ερωτηματικά μπουζί έπεσα έτσι. Θυμήθηκα την περίπτωση, αν θυμάστε, με το 2JZ. Δύο φορές καινούργια μπουζί, πρώτη βόλτα σπάγανε. Αυτά δεν σπάσανε, βραχυκλώσανε. Τέλος πάντων. Τι να πω, έχουμε γεμίσει παντού μούφες ανταλλακτικά, εγώ αυτό ξέρω. Και μας κάνουν ζημιές στα αμάξια μας. Και οικονομικές ζημιές σε εμάς.